Ξαφνικό Μπουρίνη χτύπησε το απόγευμα και περιοχέ τη Λάρισα. Στην πόλη, μάλιστα, κυρίε και κύριοι, ένα κεραυνό χτύπησε ε, σπίτι με αποτέλεσμα να λαχταρίσουν. Η γιαγιά και τα εγγόνια που ήταν μέσα, ευτυχώ δεν κινδύνευσαν πάνω. Βλέπουμε λοιπόν στην οδό Καρδίτσι, τέρμα Οδού Καρδίτσι, το συγκεκριμένο σπίτι, το χτύπησε κεραυνό ακριβώ στην αριστερή πλευρά τη σκεπή. Έκανε μια τεράστια τρύπα και βέβαια βλέπουμε να βγαίνουν καπνοί από εκείνο το σημείο. Αμέσω στο σπίτι βρέθηκαν πέντε οχήματα, τέσσερα υδροφόρα και ένα βοηθητικό όχημα μαζί με δέκα άντρε τη πυροσβεστική προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά που βλέπετε ότι ακόμα σιγό και για την ώρα που βρεθήκαμε. Έβρεχε ε, εκεί. εκείνη την ώρα εκείνη πάνω, Εκείνη την και ώρα ευτυχώς... έβρεχε Έτσι. λίγο, αλλά πραγματικά τρόμαξαν. Μέσα στο σπίτι βρισκόταν η γιαγιά με τα εγγονάκια, πετάχτηκαν έξω, ευτυχώ δεν έπαθε κανεί το παραμικρό. παραμικρό. Είναι πρωτοφανέ φαινόμενο. Πάντω ε, λαχτάρισαν. να φανταστούμε και το θόρυβο του κεραυνού, έτσι. Τη δύναμη και το και θόρυβο, το τράνταγμα. Ε, ε, είναι πρωτοφανέ το περιστατικό. Δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι στη Λάρισα να είχαμε τέτοιο περιστατικό. Μέσα στην πόλη να χτυπήσει, μέσα στην κεραυνό, να χτυπήσει σπίτι. κεραυνό σπίτι. σπίτι με Αυτό τέτοια σφοδρότητα. Τώρα, είχαμε και χαλάζι στην περιοχή mm -hmm. τη Χαρά, στο χωριό Χαρά. Ε, εκεί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε, το χαλάζι ήταν μέγεθο καριδιού, δεν ξέρουμε αν προκάλεσε ζημιά. Όπω επίση, είχαμε και πολύ δυνατό αέρα σε ορισμένα σημεία τη πόλη και φαίνεται ότι όσοι είχαν τριφασικό ρεύμα, κυρίω περιφερειακά τη πόλη, έχουν πρόβλημα με τη μία φάση του ρεύματο. Δεν έχουμε διακοπή. Προσέξτε, mm -hmm. έχουμε mm -hmm. πρόβλημα mm -hmm. με τη μία φάση του ρεύματο. Δηλαδή, πιθανότατα σε κάποια σημεία του σπιτιού έχουν ε, ρεύμα, σε κάποια άλλα, ίσω δεν έχουν, περιμένουν η ΔΕΗ να, επισκε... να ε, επισκευάσει τη βλάβη που υπάρχει.